Λίβανο. Όμως το Λίβανο με την ουσιαστική υποχρέωση να συντηρεί αυτή η ομάδα έχει τεράστια απόσταση. Είναι άλλο πράγμα να έχει 5 ανθρώπους και να βάλουν ξέρω και από 20.000, από 30.000, από 40.000 και άλλο πράγμα να πρέπει να χρηματοδοτήσει ένα άνοιγμα 1.000.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν την ομάδα την πήραμε με αίμα, την πήραμε με μεδιακή αιμορραγία. Και αυτό δημιουργούσε καλές και κακές στιγμές, καλές και κακές μέρες, καλές και κακές περιόδους. Έχω λοιπόν να πω, ως το σημείο που είμαστε, σας λέω ξανά, οι υποχρεώσεις που έχει αυτή η ομάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι... Να με επιτρέψετε λίγο πρώτα στο διάλογο. Το σύνολο που οφείλουμε σε ποδοσφαιριστές, τεχνικούς και διοικητικά στελέχη από την χρήση 12-13 είναι 115.660 ευρώ. Δηλαδή, με 115.660 ευρώ, ο τελευταίος ποδοσφαιριστής και ο πρώτος, ο τελευταίος διοικητικός υπάλληλος και ο πρώτος, ο τελευταίος τεχνικός και ο πρώτος, είναι πληρωμένοι. Έναντι αυτού του ποσού, η ομάδα έχει να εισπράττει από χορηγίες της Αθήνας, ΟΠΑΠ και τηλεόραση, γύρω στα 75.000. Μπορεί να είναι 73, μπορεί να είναι και 76. Δεν είμαι βέβαιος περί αυτού. Άρα δηλαδή, φέτος τη φέρνουμε περίπου ίσα βάρκα ίσα νερά τη χρονιά. Άρα δηλαδή, αυτό το μεγάλο άνοιγμα που σας περιέγραψα μεταξύ των μπάτζετ των 900 και των εσόδων των 350.000, 360 μαζί με τα διαδικές και τις πινακίδες, δεν υφίσταται. Κάποιος το κάλυψε. Και αυτός που το κάλυψε είναι ο Μιλόν. Με τους συνεργάτες και με τους φίλους. Δεν είμαι ο πιο γενναιός σας, ξανά. Μπορεί να είμαι ο πιο εγωιστής. Και να θεωρούσα ότι από την ώρα που πήγες καπετάνιος, πρέπει να πας στο λιμάνι, σε ασφαλές το πλοίο, σε ασφαλές λιμάνι. Και σας λέω το πλοίο σε ασφαλές λιμάνι. Είναι στη Β' Εθνική. Έχει ουρά 115.000 από τη φετινή διαχείριση, την οποία όμως θα αυτοεξυπηρετήσει με τα έσοδα που έχει λαμβάνει. Η περιβόητη ιστορία με τις προσφυγές, τις περσινές, του τεράστιου μπάτζετ, είναι συνολικά 138.000. Και αν είχα 100.000 κάς, πιστεύω θα πάρω την φθηνότητα. Αλλά ονομαστική αξία είναι αυτή. Και οι συζητήσεις που έχουμε με τους ποδοσφαιριστές ικανοποιούνται με αυτό το ποσό. Άρα δηλαδή, από εκείνο το τεράστιο μπάτζετ, το περσινό, που μόνο η επιθετική του γραμμή έκανε 255.000 όσα πήραμε από τον ΟΠΑΠ και τον Κόνεξ, έχουμε μία ουρά 138.000. Και έχουμε ένα ΙΚΑ και κεφαλιακό 366, μαζί με προσαυξήσεις και πρόστιμα, 410-420 κάπου εκεί. Αυτή είναι η οικονομική κατάσταση ΠΑΕ. Στο σημείο λοιπόν αυτό, λένε κάποιοι, μα τι θέλουν τώρα, να τη φορτώσουν με την ομάδα. Όχι. Καταρχήν δεν μπορεί κανένας να φορτωθεί τον πυρικό. Ή το αγαπάς αυτό το σωματείο και συμμετέχεις μαζικά και δυναμικά και οικονομικά.